Θεωτώ και αϊπάρθενε των ανθρώπων η σκέπη, έσθητα και ζώνην του αχράντου σου σώ.

Η Δευτέρα του Μηνός Ιουλίου Η Κατάθεση της Τιμίας Εσθήτως της Θεοτόκου εν Βλαχέρνες Ιουβεναλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Παύλου, Βίλωνος, Θέονος και Ήρωνος των Μαρτύρων Βασιλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Λάμπρου νεομάρτυρος του μάκρη της Θράκης Ιωάννου του Μαξίμοβιτς, Επισκόπου Σανγκάης και Σαν Φρανσίσκο η κατάθεση της τιμίας εσφύτως της Θεοτόκου. Η Εκκλησία μας εορτάζει και τιμά όχι μόνο τα πρόσωπα των Αγίων, αλλά και ιερά αντικείμενα και ενδύματά τους. Από όλα αυτά πολύ περισσότερο όσα σχετίζονται με τη μητέρα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν στις 2 Ιουλίου έχουμε την ανάμνηση της καταθέσεως της τιμίας εσθήτας της Θεοτόκου στον λαμπρό ναό της Παναγίας των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη. Το φόρεμα αυτό της Παναγίας μαζί με το μαφόριό της φυλασσόταν στα Ιεροσόλυμα και μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη από δύο πατρικίους, τον Γάλβιο και τον Κάνδιδο και με μεγάλες τιμές κατετέθησαν από τον αυτοκράτορα Λέοντα τον πρώτο τον Μακέλη το έτος 473 μετά Χριστόν στον περιώνυμο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών. Ο ευσεβής αυτοκράτορας θησάβρισε τα ιερά αυτά κιμίλια της Θεοτόκου σε ιδιαίτερο χώρο που τον ονόμασε Αγία Σωρό. Ο αυτοκράτορας λέων ακόμα, σε ένδειξη σεβασμού, περιτύλιξε την Αγία Εσθήτα με βασιλική πορφύρα, την τοποθέτησε μέσα σε κεχριμπαρένια θήκη, και την σφράγισε με βασιλικές βούλες. Αυτή η θήκη με τα ιερά κοιμήλια της Θεοτόκου έγινε το φυλακτήριο της Κωνσταντινούπολης. Προσκυνητές από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας κατέφθαναν στην πόλη να προσκυνήσουν τον πολύτιμο αυτό θησαυρό. Οι διάφοροι χρονογράφοι αναφέρουν πλήθος θαυμάτων που δια της Αγίας Αισθήτως επιστούς. Ο Θεοφάνης ο χρονογράφος αναφέρει ότι στο ναό της Αγίας Σωρού κατέφυγε και έζησε ασκητικά η σύζυγος του αυτοκράτορα Λέοντος του έκτου του Σοφού, η Αγία Θεοφανό. Όταν μετά από πολλά χρόνια άνοιξαν το κυβότιο με την Αγία Αισθήτα, τότε αντίκρισαν την μεν μεταξωτή πορφύρα να έχει φθαρεί από τον χρόνο, η δε μία αισθήτα της Θεοτόκου παρέμενε άφθαρτη ο ιερός Ιμνογράφος ονομάζει την Αγία Εσθήτα Ιεράν Περιβολήν, φυλακτήριον άσυλων της Κωνσταντινουπόλεως, δώρον τίμιον, αναφέρετον πλούτων ιαμάτων, ποταμών πεπληρωμένων των χαρισμάτων του Παναγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Ιουβενάλιος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ήταν πατριάρχης Ιεροσολύμων επί 28 συνεχή έτη και υπήρξε σύγχρονο των βασιλέων Θεοδοσίου του Μικρού, Πουλχερίας και Μαρκιανού και λέοντο του Πρώτου. Στην τρίτη οικουμενική σύνοδο που έγινε στην Έφεσο, η συμμετοχή του Ιουβεναλίου ήταν σημαντική, διότι ήταν άνδρας όχι μόνο πολλού ζήλου, αλλά και λόγου και παιδείας. Ο Άγιος Ιουβενάλιος έγραψε για την κοίμηση της Θεοτόκου και την μετάσταση αυτής και έτσι γνωρίζουμε ποιοι ήσαν στην κηδεία της και τι συνέβη. Επίσης ο Άγιος Ιουβενάλιος έστειλε στον Αυτοκράτορα Μαρκιανό τα εντάφια της Σπάργανα, τα οποία κατετέθησαν στο ναό των Βλαχερνών. Εκοιμήθη εν κυρίω το έτος 457.